Το καταλευκό του κοστούμι φόρεσε από χθες το απόγευμα το Τρόδος, δημιουργώντας ονειρεμένο τοπίο. Οι εικόνες από τις βουνοπλαγιές μόνο μαγικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Χιονισμένοι δρόμοι, λευκά πεύκα, κάτασπρες στέγες με αναμένα τζάκια. Τα πάντα μοιάζουν σαν να βγήκαν από σελίδες παραμυθιού. Πολλά ωραία, αρέσει και εμάς. Πολλά κρύο όμως. Με τα χιόνισε να κάνουμε τα πολλά ωραία. Πάρα πολλά. Σπίσω ο τόπος. Τα χιονίζει εμείς επειδή είμαστε συνηθισμένοι, προετοιμαζόμαστε για όλα. Το πανέμορφο και κατάλευκο σκηνικό που έστρωσε η φύση για αυτούς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι πολίτες που θα εκδράμουν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό στα βουνά. Οι πρώτοι τολμηροί επισκέπτες στον παγωμένο Τρόδος απόλαυσαν δεόντως το εντυπωσιακό τοπίο, τηρώντας βέβαια και την παράδοση του χιονοπόλεμου. Χαρά σε Ευαγγέλια ήταν για τα μικρά παιδιά. Ήρθαμε να νιώσουμε τη χαρά του χιονιού. Αλλά είναι πολύ κρύο. Να κάνουμε χιονάθρωπον και χιονοπόλεμο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες αγγίζουν τους 0 βαθμούς Κελσίου, ανάγκασαν τους κατοίκους της περιοχής να ταμπουρωθούν κυριολεκτικά στα σπίτια τους κοντά στα τζάκια συντροφιά με ένα καλό κρασί. Μέλλον οι μέσους καφενείς, ύστερα ανάκωστο ποτόν, καμιά ζυμανία. Θαύλι ποτό στην σπίτι, στην οικογένεια. Πλησόπες του καφενείου στο σπίτι μου πάλι στη σρόπα. Οι μαγευτικές εικόνες και το τσουχτερό κρύο αναδεικνύουν ωστόσο και την άσχημη πλευρά που βιώνουν οι κάτοικοι των ορεινών και ημιορεινών περιοχών αλλά και των μαγαζιών του Τρόδους. Είμαστε με τις θερμάσεις, με τα τζάκια, πετρέλαια, δόξα σε ο Θεός, βάζουμε ένα σωρό λεφτά. Δύσκολα πολλά. Είναι δύσκολα γιατί μες στο βουνό κρυάδα πολύ, υπότομοι δεν. Όλη μέρα ξύλα στον τζάκι, έξω έσω, να πιούμε το τσάι μας, έτσι. Το Δεκέμβρη ήταν μια νέκρα το Τρόδος. Ευελπιστείτε ότι στο Σαββατοκυριακό θα ανέβει ο κόσμος. Ελπίζομαι. Αν υπάρχουν λεφτά. Μας επηρέασε πάρα πολύ, διότι δεν είχε κάτι για να έρθει ο κόσμος να παίξουν τα μωρά, για ποιο λόγο να έρθει πάνω. Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόδος είναι ανοιχτοί, αλλά οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς λόγω παγετού είναι ολισθηρή και η ορατότητα είναι περιορισμένη εξαιτίας της πυκνής ομίχλης. Την ίδια στιγμή, οι βροχές που πέφτουν τα τελευταία 24 ώρα γεμίζουν τα φράγματα της Κύπρου, η πληρότητα των οποίων δεν ξεπέρασε το 27%.